Αγαπητοί φίλοι της μουσικής, αγαπητοί φίλοι του Αρίωνα, καλώς ήρθατε. Θα παρακαλούσα την κυρία Σέβη Βλάχου, εκ μέρους του ΤΟΠΑΣ, να απευθύνει ένα χαιρετισμό και συνεχίζουμε μετά. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητοί δήμαρχοι, αγαπητοί έπαρχοι, αγαπητοί συμπατριώτες. Με ιδιαίτερη χαρά ανανεώνουμε και φέτος το πιστό μας ραντεβού εδώ στους Αγίους Αναργύρους στην Καρδάμενα, σε ένα όμορφο ιδηλιακό περιβάλλον. Και θέλουμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το όμορφο αφιέρωμα να εξορκίσουμε το κακό, γιατί δεν ήταν εύκολες οι μέρες που περάσαμε, ήταν δύσκολες. Ας ελπίσουμε ότι ο πολιτισμός λειτουργεί σαν βάλσαμο στις ψυχές μας για να προχωρήσουμε παρακάτω, να πάρουμε δύναμη και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών. Με ένα όμορφο αφιέρωμα λοιπόν στη μεγάλη Χάρης Αλεξίου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όταν γράφαμε το δελτίο τύπου και την αφίσα, λέγαμε τα τραγούδια της Χαρούλας και δεν χρειάζονταν να γράψουμε το επίθετο από πίσω. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι με τα μικρά ονόματα γνωρίζουμε και αγαπάμε τις σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν γράψει ιστορία στον τόπο μας. Και η Χάρης Αλεξίου, η Χαρούλα μας, είναι μία από αυτές τις σημαντικές καλλιτέχνηδες που από το 1970 έχουν γράψει μια λαμπρή πορεία με μια ευρεία γκάμα σε είδη τραγουδιών, από τα δημοτικά, τα ρεμπέτικα, μέχρι τα έντεχνα, τα λαϊκά, τις μπαλάντες. Και εδώ μου έλεγε η πρόεδρος ότι πόσο πολύ δυσκολεύτηκε με ευχάριστο τρόπο έτσι η χοροδία και η μουσική να επιλέξουν τα τραγούδια. Τους ευχαριστούμε λοιπόν που με αυτόν τον τρόπο αποχαιρετάμε την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου και τους ευχαριστούμε που τιμούν τα Ιπποκράτεια με μια σπουδαία εκδήλωση που πραγματικά τους συγχαίρουμε, τους ευχαριστούμε και τους ζηλεύουμε και λιγάκι. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία, το να διαλέξουν τα τραγούδια, να τα προβάρουν, να περάσουν όμορφα εκείνη σαν παρέα, εμείς απόψε θα το απολαύσουμε. Άρα λοιπόν τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι δημιουργικοί. Καλή απόλαυση σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε κυρία Σέβη για τα ωραία σας λόγια. Μας έλειψε η παρουσία σας, ελπίζω να σας λείψαμε κι εμείς. Αν και τα δύσκολα δεν σταματούν ποτέ, τα γεγονότα μας θλίβουν, ο ρόλος μιας τέτοιας εκδήλωσης είναι αναγκαίος στο να σας ταξιδέψει στους δρόμους της μουσικής, να γεμίσει τις καρδιές, χαρά, αναμνήσεις και ελπίδα. Πέρασαν τρία καλοκαίρια λόγω πανδημίας δίχως σταγόνα μουσικής. Και δεν ήταν εύκολο. Έχουμε μάθει αλλιώς. 18 χρόνια οι στιγμές όλων μας στη χοροδία είναι ουσιαστικές, με τα αφιερώματα σε εξαίρετους καλλιτέχνες, με τη συμμετοχή μας στους εκκλησιαστικούς ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής, με τα κάλαντα της ημέρας των Χριστουγέννων. Κάθε μικρή ή μεγάλη μουσική μας εμφάνιση απαιτεί πρόβες, συμμετοχή, δουλειά. Αυτό μας δένει, αυτό μας κρατά δυνατούς, αυτό μας χαρίζει ψυχική αναζωογόνηση. Όλα αυτά τα χρόνια, πότε περισσότεροι, πότε λιγότεροι, δίνουμε παρόν και δεν χρειάζονται πολλά. Αρκεί μια μουσική παρένθεση κατά τη διάρκεια των προβών με τα τραγούδια του Στέλιου, οι μουσικοί μας γνωρίζουν, να μας θυμίσει ότι αυτή η ομάδα ξεκίνησε όμορφα μουσικά και παρείστηκα, γιατί αυτό που τη δένει είναι κάτι πολύ δυνατό. Με δύο νέα μέλη λοιπόν, τον Φάνη Χατζημανόλ με τη δυνατή του φωνή και την Αργυρό Ιερομνήμων που προσθέθηκε τελευταία για να μας δώσει μια πνοή ανανέωσης, θα τραγουδήσουμε απόψε όλοι μαζί τα τραγούδια της Χαρούλας. Της Χαρούλας με τη βελούδινα υπέροχη φωνή της που μας έχει συντροφεύσει σε όλες τις στιγμές της ζωής μας. Τι να πει σε μια πόλη. Πετούν γεράκια στις φωλιές. Μάτια μου μεγάλα. Αστέρι μου φεγγάρι μου. Το χρυσό κουρέλι. Όλα σε θυμίζουν. Ας τραγουδήσουμε όλοι μαζί.